Σήμερα είναι η καθιερωμένη πλέον γιορτή των εθελοντών. Αυτή που περιμένατε όλοι. Αναρωτιόμαστε να δούμε τι θα γίνει. Και με αυτή την εκδήλωση ολοκληρώνονται και οι δράσεις του Στονιλού Πόλης 2012-2013. Και με ενθουσιασμό μπήκαμε στις ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και εμείς και να επιλέξουμε το παραμύθι που κατά τη γνώμη μας και την άποψή μας μας έδωσε τροφή και ερεθίσματα για να μεγαλώσει η δική μας φαντασία και να ταξιδέψει στον τόπο που ταξίδεψαν και άνθρωποι αυτοί γράφοντά του. Έτσι λοιπόν, να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή τα τρία παραμύθια, τα τρία πρώτα βραβεία. Και στη συνέχεια τους τρεις ειδικούς επένους για τα υπόλοιπα τρία παραμύθια που επιλέξαμε. Το πρώτο βραβείο κερδίζει η κυρία Γκρανίτη Ιωάννα από την Αθήνα με τίτλο «Το λυπημένο σύννεφο». Διχασμένοι, κυρίες και κύριοι, εθελοντές, κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο Ιερούπολη για την σιωτή της εθελοντών της Ιερούπολης. Για να θυμηθούμε για μια ακόμη φορά κάποια παλιά συγχαρούς της Ιερούπολης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
ξεκινήσουν ονειροπούλες του ταχυδρομείου προσπίθηκε από άτομα με ειδικές ικανότητες. Μπέτρεξε σε περίπτωση ηλικίας και αναπηρίες που εξυπηρέτησε χιλιάδες κόσμο και όχι μόνο από τη Δράμα αλλά και από άλλα μέρη όπως το Χάρη, Κύπρος, Κρήτη, Καλαμάτα, Ρόδο, Κοζάνη, Αθήνα. Ναι, πραγματοποιήθηκε χθες η γιορτή των εθελοντών της Ονειρούπολης με την οποία στην κυριολεξία κλείνει η Ονειρούπολη του 2012-13 και ανοίγει η Ονειρούπολη του 2013-14. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις στους δύο διαγωνισμούς, τον διαγωνισμό της αφίσας και τον διαγωνισμό του παραμυθιού και έγιναν οι κληρώσεις πάρα πολλών δώρων, 86 δώρων αν θυμάμαι καλά, τα οποία κληρώθηκαν για όλους τους εθελοντές της Ονειρούπολης. Οι εθελοντές είναι η ψυχή της Ονειρούπολης, γι' αυτό με ιδιαίτερη επιμέλεια κάθε φορά οργανώνεται αυτή η εκδήλωση, διότι πράγματι χωρίς τους εθελοντές δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η Ονειρούπολη. Αυτή είναι η ψυχή της Ονειρούπολης και πάνω σε αυτούς βασιζόμαστε και με αυτούς αρρωγούς στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής προχωράμε και θα συνεχίσουμε. Να τους ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την προσφορά τους και να τους καλέσω να είναι πάντα δίπλα μας σε όλες τις εκδηλώσεις και φυσικά πρώτα απ' όλα στην Ονειρούπολη. Οπότε αυτή η επιβράβευση από μεριάς του Δήμου κατά κύριο λόγο προς τους εθελοντές σίγουρα θα τους δελεάσει ώστε να έχουν ακριβώς την ίδια ανταπόκριση και εκείνη στην επόμενη Ονειρούπολη. Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι δηλαδή και δεν θα υπάρχουν εθελοντές? Οι εθελοντές ούτως ή άλλως το έχουν μέσα τους, αγαπάνε και αυτή την Ονειρούπολη όσο και εμείς και χωρίς τις βραβεύσεις θα ήταν ούτως ή άλλως παρόντες και θα συμμετείχαν, αλλά εμείς και εμείς μέσα από τη ψυχή μας δείχνοντας την ευχαρίστηση και την ικανοποίησή μας για τη συμμετοχή τους και την προσπάθεια που κάνουν, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και εμείς για αυτούς.